Πριν όμως να πούμε οτιδήποτε, θα πάμε να πούμε μια καλημέρα και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με το βουλευτή Πειραιά, τον κύριο Γρηγόρη Νιώτη και αντιπρόεδρο της Βουλής. Τα δύο παιδιά του οποίου συνελήφθησαν στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Ρεσάλτο στο Κερατσίνη, στην επιχείρηση που έκανε η αστυνομία πάνω. Στο στέκι των αντιεξουσιαστών, όπως το χαρακτηρίζει. Στο Ρεσάλτο, με πολύ δισταγμό, είναι πολύ λεπτή η υπόθεση αυτή. Με πολύ δισταγμό πήραμε τον κύριο Νιώτη χτες για να ακούσουμε την άποψή του. Ο άνθρωπος είπε ότι θέλει να πει δύο πράγματα. Μεγάλα, τα παιδιά 30 χρονών και 25, νομίζω, τα δύο παιδιά. Κύριε Νιώτη, καλημέρα. Περνάνε πολύ από αυτό το. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν ξέρουμε παρά μόνο την είδηση ότι η αστυνομία έκανε εισβολή σε αυτό το χώρο, στο Ρεσάλτο, στο Κερατσίνη. Αυτός τι είναι, ένας χώρος εκεί που έχετε καταληφθεί, ας πούμε, ή ένας χώρος ο οποίος έχει... Το νοικιάζουμε. Ένα στέκι, νομίζω. Το στέκι είναι απλό. Είπε η αστυνομία ότι βρήκε 13 αντιασφυξιογόνες μάσκες, 2 σφυριά, 3 βαριοπούλες, 2 μπιτόνια με έφλεκτο υλικό, 3 κράνη, 7 κοντάρια, μία χειροβοβίδα κρότου λάψης και μπουκάλια πάρα πολλά άδεια. 200 μπουκάλια πήρας και θεωρεί ότι ήταν ένα εργαστήριο Παρασκευής Μολότοφ ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά ξέρουμε εμείς από την πλευρά της αστυνομίας ως είδηση. Εσείς τώρα βέβαια ενδεχομένως... Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω και να βοηθήσω λίγο για να έχω μια πιο καθαρή εικόνα. Και αφού βέβαια πρώτα επαναβεβαιώσω τη θέση μου ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και απεριόριστη εμπιστοσύνη στα παιδιά μου, έχω να σας δώσω έτσι μία διευκρίνηση, όχι με βάση το τι λέω εγώ αλλά το τι είπε χτες ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου για το Ρεσάλτο, γιατί οι εικόνες που είδαμε χτες στη τηλεόραση περίπου οδηγούσαν την εικόνα ότι έχουμε να κάνουμε με μια γιάφκα. Ναι. Λοιπόν, είπε χτες ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου ότι είναι ένα ανοιχτό πολιτικό καφενείο, το οποίο λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Τα παιδιά που συγκεντρώνονται εκεί και έχουν ορισμένες ιδεολογικές και πολιτικές ανησυχίες και ταυτίσεις, εκδίδουν εφημερίδα, είναι αυτοδιαχειριζόμενο στέκι, είναι γνωστό στην πόλη, παρεμβαίνει στην πόλη για τοπικά, κοινωνικά και πολιτικά και αυτοδιοικητικά ζητήματα και σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν είναι μια κλειστή, υπόγεια και αραχνιασμένη γιάφκα. Mm-hmm. Ήταν και εκείνη την ώρα ανοιχτή και προσβάσιμη και μάλιστα 8 από τα παιδιά που συνελήφθησαν για πρώτη φορά είχαν πάει να πιούν καφέ και να συζητήσουν σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό στέκι. Δηλαδή παραβγαίνει κόσμος εκεί, έτσι. Βεβαίως, ήταν άνθρωποι, νέοι και νέες που πήγαν για πρώτη φορά εκεί. Αυτό είναι το Ρεσάλτο. Λοιπόν, όπως είπε ομόφωνα εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Κερατσινίου. Δεύτερον, θέλω να πω ότι από την εικόνα που έχω δεν κατηγορούνται τα παιδιά μου και τα άλλα παιδιά ότι έπραξαν οτιδήποτε εναντίον προσώπων ή περιουσιών. Ήτανε και παρέμειναν εκεί να πίνουν τον καφέ τους. Έτσι συνελήφθησαν. Απλά δίπλα τους βρέθησαν ορισμένα αντικείμενα που κατά την αστυνομία είναι δυνατόν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να συναποτελέσουν υλικό ώστε σε ένα άδειο μπουκάλι κάτω από προϋποθέσεις... Αυτό το μπουκάλι να γίνει μολότοφ. Να γίνει μολότοφ. Αλλά αν αυτό λέγεται κακουργηματική συμπεριφορά νέων, γιατί για να είναι μολότοφ... Κύριε Νιώτη, δύο λεπτά, το Χρυσοχοίδη τον πήρατε ένα τηλέφωνο. Να ρωτήσει τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Είναι, δεν είναι, τι είναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Η αστυνομία πήγε και βρήκε ορισμένα ευρήματα και τώρα κάτω από την έρευνα της δικαιοσύνης θα πρέπει, δηλώνοντας ότι έχω απόλυτη και απεριόριστη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία εχθές διέγραψε το ένα από τα δύο κακουργήματα για τα οποία κατηγορούνται οι 25 αυτοί νέοι, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν έπραξαν τίποτα, δεν διέλυσαν καμία περιουσία και δεν απείλησαν τη ζωή κανενός προσώπου, γιατί παρέμειναν εκεί που ήταν πίνοντας καφέ. Το εάν κάτω από προϋποθέσεις θα μπορούσε το άδειο μπουκάλι, το οποίο παρέμεινε άδειο μπουκάλι, να είναι και μολότοφ, αυτό θα με συγχωρήσετε, εγώ δεν το βλέπω ότι είναι ένα στοιχείο
συγκροτεί εκρηκτικό μηχανισμό. Παρόλα αυτά επιμένω ότι εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και θα σεβαστώ την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης και θα περιμένω τις αποφάσεις της. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Νιώτη. Δεν νομίζω ότι έχει πει. Είναι, τι παραπάνω να πει. Ευχαριστούμε, κύριε Νιώτη. Ευχαριστώ. Καλημέρα.